Προανήγγειλα πριν ότι έχουμε τη Μανούλα, πρέπει να της δώσω προτεραιότητα. Ο Γιώργος Όμπολος είναι μαζί της, με την μητέρα της 14χρονης, τη Μαρία. Γιώργο μου, ο λόγος σε εσάς, γιατί μίλησα κι εγώ μαζί της και η Κέλλη Ιωάννου, υπάρχει κραυγή αγωνίας από τη μητέρα αυτή, πώς θα προστατεύσει το παιδί της που βλέπει ότι πηγαίνει στο σπίτι με χρήματα, με δώρα, με. Ζήλα, έχουμε μία μαχήτρια της ζωής. Εγώ αυτό θα σας πω. Είναι μία μητέρα η οποία αναγνώρισε αμέσως τα σημάδια, όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως, τα σημάδια που δείχνουν αυτά τα παιδιά που εκδίδονται, που έχουν χάσει το δρόμο τους. Η κυρία Μαρία, που δεν είναι το κανονικό της όνομα, απλά χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα για να έχουμε τώρα αυτή την κουβέντα, τα αναγνώρισε αμέσως και αυτή τη στιγμή παλεύει για να σώσει το παιδί της. Σωστά. Σωστά. Σωστά, ναι. Τι ακριβώς συνέβη, Μαρία μου? Άρχισα να βλέπω κάποιες διαφορές στο παιδί εδώ και περίπου 3 μήνες. Του τύπου ότι έβαζε κάτι τεράστιες βλεφαρίδες, έφτιαχνε κάτι τεράστια νύχια. Είχε αλλάξει η συμπεριφορά της, δεν μου έδινε λογαριασμό, δεν μου μιλούσε όπως μιλούσα εγώ με το παιδί μου. Και στην πορεία άρχισα να βρίσκω μέσα στο σπίτι διάφορα πρόστιχα ρούχα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ταράχτηκα τόσο πολύ. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ, τι να κάνω. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Το τελευταίο διάστημα έχει νοσηλευτεί 4, μάλλον 5 φορές με τη σημερινή. Γιατί πάθαινε λιποθυμικά επεισόδια τα οποία δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε σε καμία από τις φορές που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Αυτό που είδα εγώ προχτές που λιποθύμησε πάλι στο σπίτι, βρήκα ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και άλλα 2 πιο μικρά, το οποίο όταν ενημέρωσα τον κύριο Σφακιανάκη, μου είπαν ότι γνωρίζουν το συγκεκριμένο τσιγάρο και ότι δεν πωλείται σε όλα τα καταστήματα ψιλικατζίδικα και περίπτερα, τέλος πάντων, ότι προκαλούν. Μπήκα στο ίντερνετ, το γκούγκλαρα και είδα ότι προκαλεί λίθαργο. Πέφτουν πολύ οι παλμοί της καρδιάς. Η φορά που είχαμε έρθει εδώ, είχε η πίεσή της ήταν 6,5 με 7,5. Στα όρια της ζωής. Δηλαδή, εγώ μια φορά έφτασα στο 5, η χαμηλή μου και πήγα να πεθάνω. Και το παιδί μου ήταν λιπόθυμο μέσα στις τουαλέτες. Και το βρίσκαν εκεί λιπόθυμο. Πού έμπλεξε η κόρη σας? Το τελευταίο διάστημα κάνει παρέα με μία δεκαμελή παρέα, εκ των οποίων ξέρω, σίγουρα το γνωρίζω εδώ και χρόνια, αλλά δεν περίμενα ότι θα έβλεπε και ποτέ με αυτούς. Η μία κοπέλα από αυτές εκδίδεται. Πηγαίνει με όλους τους αλλοδαπούς και πληρώνεται γι' αυτό. Η κόρη μου το ήξερε, το ξέρει. Λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα που μαλώσαμε, μου λέει, δεν χρειάζομαι να μου τα λεφτά σου, να ξέρεις ότι εγώ δουλεύω. Και τρελάθηκα, της λέω, πού δουλεύεις? Μια φίλη μου λέει, μου είπε, θες να βγάλεις λεφτά? Και της είπα, ναι. Λέω, και πού δουλεύεις, παιδί μου, πού πήγες? Α, μου λέει, στα Ανολιώσια, έχει μια καφετέρια, αλλά δεν με πήρε εμένα, με έστειλε στο διπλανό το μαγαζί. Αυτό βέβαια εμένα μου θύμισε φάση της 12χρονης του Κολονού και ταράχτηκα τόσο πολύ. Και της λέω, πόσο σου δώσανε, πόσο δούλεψες, πόσα χρήματα σου δώσανε? Και μου λέει, 5 ευρώ την ημέρα
10 ευρώ. Είναι δυνατόν, ρε κορίτσι μου, λέω. Είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια πράγματα. Τις προάλλες έρχεται σπίτι και μου λέει, μαμά, δεν θα το πιστέψεις. Βρήκα κάτω στο δρόμο μία απόδειξη και την ανοίγω και βρήκα μέσα 2,50 ευρώ. Ψέματα, ναι. Εννοείται ότι είναι ψέματα. Σας έχει γεμίσει στα ψέματα, Μαρία μου. Λέγαμε. Πολλά ψέματα και με έχει κλέψει, μου έχει κλέψει τις κάρτες μου. Αναγκάστηκα έβγαλα καινούργιες. Έχει κλέψει 300 ευρώ από την κάρτα της μαμάς μου. Δεν ξέρω τι τα κάνει. Λέγαμε ότι εσένα σου ξέφυγε θέλω το παιδί. Βοήθεια. Το ξέρω, καρδιά μου, γιατί αρρώστησες και εκεί πάνω σε αυτή την ηλικία... Ναι. Δεν θέλω να πούμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, για να μην σε κατηγορήσει κανείς που παρακολουθεί τώρα από το σπίτι και που ήσουν εσύ όταν το παιδί τα έκανε αυτά εδώ και 3 μήνες. Έτυχε πάνω στη δική σου ασθένεια. Να το πούμε στους τηλεθεατές. Το παιδί ήταν μαζί μου στο σπίτι. Πέρασα 2 καρκίνους. Πλέον είμαι δίπλα στο παιδί μου εδώ και 2 χρόνια. Είμαι καλά, περπατάω. Με είχανε για τελειωμένη. Είμαι στο παιδί μου δίπλα, κυρία, αναμένω. Δεν την αφήνω, δεν την αφήνω. Δεν θέλω να μπλέξει με αυτά τα πράγματα. Κέλλη, Μάνο, θέλω έτσι λίγο να κουβεντιάσουμε με τη μαμά, γιατί η μαμά σας έχει εντοπίσει, σας έχει βρει. Κέλλη, να ξεκινήσω από σένα και να... Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμεσα κινητοποιηθήκαμε εμείς, ειδικά για να αναλάβουμε το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης του παιδιού, γιατί βλέπουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται την ίδια τους τη θυματοποίηση. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οπότε το πρώτο το οποίο... Ξέχασα να σας πω. Είχα πάρει το κινητό της και βρήκα στο Instagram μία επικοινωνία με έναν ασπρομάλι, ο οποίος της έλεγε, θέλεις να κάνουμε παρέα. Σας το έχω στείλει. Το έχετε, σας το έχω στείλει. Το έχουμε παραλάβει εμείς. Το έχει παραλάβει και η Ιωάννου, μας λέει. Και το έχουμε παρία. Και το έχετε προωθήσει στις αρμόδιες αρχές. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτός. Κορυφή δεν ξέρω με πόσους άλλους μπορεί να έχει γίνει αυτό και να τα έχει σβήσει. Αλλά βρίσκω, σας είπα, πρόστιχα ρούχα στο σπίτι μου. Τι πρόστιχα ρούχα βλέπεις, δηλαδή. Δηλαδή ντύνεται το βράδυ αλλιώς και βγαίνει έξω. Ντύνεται το βράδυ διαφορετικά όχι, και φεύγει. Όχι, δεν βγαίνει το βράδυ. Δεν βγαίνει το βράδυ, άρα τα πρόστιχα ρούχα... Όχι. Δεν σας είπα αυτό. Όταν κάνουν πάρτι, ας πούμε, το σχολείο ή τα υπόλοιπα σχολεία, θα ντυθεί, θα βάλει ένα μπουστάκι πολύ προκλητικό και μία φόρμα χαμηλόμεση για να φαίνεται αφαλός, ας πούμε, και βγάζει φωτογραφίες και τις ανεβάζει στο Instagram, κρυμμένο το πρόσωπό της. 14, έτσι. Σε ποια τάξη πηγαίνει. 14. Ναι, 14. Τρίτη γυμνασίου. Της μου. 15. Στην ηλικία της κόρης. Τρίτη γυμνασίου. Είχα ένα περιστατικό αντίστοιχο αυτές τις μέρες, όπου ήταν μία μάνα σαν εδώ που πήγαινε καλλιόρα, και τι μου είπε, και έπαθα σοκ. Ακριβώς ίδιο περιστατικό, η κόρη στα 12-13 ντυνόταν προκλητικά διπλή ζωή, είχε τα σχολικά της και μετά είχε και ένα μικρό τσαντάκι και έβαζε τα άλλα ρούχα. Όταν μου λέει, χτυπάει το τηλέφωνο, κύριε Σφακιανάκη, παρακαλώ να είναι από την αστυνομία και όχι από το νοσοκομείο. Είναι και εργοτικά, φουλ εργοτικά. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι που είπε η μάνα. Η κουβέντα αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Προτιμώ να βλέπω να είναι από την αστυνομία, ότι την έχουν πιάσει, από ότι είναι από το νοσοκομείο, ότι είναι νεκρή. Ναι. Η αγωνία σε κάθε τηλέφωνο. Ναι. Δεν ξέρετε πώς ένιωσα χτες που έπεσε από το κρεβάτι, ήταν σε κόμμα. Ναρκωτικά περίπου. Ήμουνα μόνη μου σε κόμμα. Με το τσιγάρο αυτό που σας λέω. Μπορώ να το αναφέρω, να σώσουμε όλο τον κόσμο. Όχι, τηλεοπτικά δεν κάνει, γιατί θεωρείτε, εσείς θέλετε να σώσετε, αλλά καμιά φορά θα το αναζητήσει κάποιος για να το πάρει, για να βρεθεί σε αυτό το κόμμα. Δηλαδή, λειτουργεί το ανάποδο. Εγώ θέλω να πω το εξής, επειδή τα είπαμε και στο τηλέφωνο,
γλυκιά μου Μαρία, ότι πρώτα ο Θεός την άλλη Τετάρτη να είμαστε όλοι μαζί εδώ παρέα και να τα πούμε από κοντά και να αναδείξουμε αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Σήμερα βάλαμε τη βάση δεδομένων, είπαμε κάποια πράγματα, εκφράσαμε την κραυγή αγωνίας μιας μητέρας που τώρα βλέπει ότι το παιδί της σημαίνει αυτά και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, πώς να το πλησιάσει. Είναι ήδη αυτή τη στιγμή το παιδί της σε κόμμα σε νοσοκομείο. Να τα πούμε αυτά και βλέπει ότι παίρνει πρόστιχα ρούχα, όλα αυτά. Ο πατέρας τι λέει γι' αυτό του παιδιού, ο σύζυγός σας. Ο πατέρας έχει να δει το παιδί του 8 χρόνια. Έχει καταδικαστεί γιατί έχασα το μωρό μου από χτυπήματα, το δεύτερο. Τη χτυπούσε. Τη φταίει αυτή. Την κακοποιούσε. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που η μάνα βλέπει κάτι, το καταγγέλει, παίρνει το Μανώλη, την αστυνομία. Πώς να το μαζέψει αυτό το παιδί, όταν δεν υπάρχει πατέρας, ότι δεν υπάρχει το αντρικό πρότυπο εκεί. Μα δεν τον θέλει τον πατέρα της. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, κυρία. Γνωρίζει τι μου έχει κάνει. Τι λέτε, κύριε... Παπά. Παπά, για το κορίτσι αυτό. Τι να πω, τώρα που τα ακούτε. Σημαντικό είναι ότι δεν έχει πατέρα. Αυτό. Οπωσδήποτε. Γιατί αν υπήρχε πατέρα, ήταν λίγο αυτός πιο μαζεμένη. Ναι. Πάντως, φαίνεται όμως ότι ένας γκριζομάλης, μισό λεπτάκι, ένας γκριζομάλης, όπως λέει η Μαρία, την εντοπίζει την κοπέλα με την έξω κοιλιά, με το αυτό, την πλησιάζει, δόλωμα, την πιάνει κουβέντα. Γιατί αυτά είναι γκριζομάλιδες, μαυρομάλιδες, άνθρωποι χωρίς μαλλιά, που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα κορίτσια. Λοιπόν... σίγουρα αυτή η κοπέλα έχει πρόβλημα, θέλει βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν οι γκριζομάλιδες, οι μαυρομάλιδες, οι άνθρωποι χωρίς μαλλιά που συναντάνε αυτά τα κορίτσια να ενημερώνουν την αστυνομία, έτσι δεν είναι, κύριε Παπά? Σωστά, να ενημερώνουν την αστυνομία. Και θα έπρεπε και λένε εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και η αστυνομία όταν βλέπει αυτές τις καταστάσεις να έχει μια μέρημνα. Η αστυνομία, όπως είδατε στην περίπτωση του δεύτερου κυκλώματος, όταν κατήγγειλε η αδερφή ενός κοριτσιού ότι είδε μηνύματα με κάποιους πελάτες. Απλά, Γιώργο, να σου πω κάτι. Σε αυτή την περίπτωση και η αστυνομία να επέμβει, είδαμε, οι αγγελίες υπάρχουν, συνεχίζονται. Γιατί έχει βιαστεί τόσο πολύ ψυχολογικά αυτό το άτομο και οι δεσμοί, πριν μιλούσατε για τη διαφοροποίηση συμμορίας, κυκλώματος κτλ., σας άφησα, σας παρακολουθούσα, θα το απολαμβάνω. Εγκληματολογικά, λοιπόν, συμμορία ορίζεται έξω από τους αστυνομικούς και τους δικανικούς όρους, μια ομάδα 2-3 ατόμων. Έτσι, αν λοιπόν έχουμε 2 κορίτσια τα οποία έχουν κοινά βιώματα, κοινά ενδιαφέροντα και χτίζεται μία αδελφοσύνη μεταξύ τους, ένας δεσμός ότι εσύ θα κάνεις αυτό και θα με πληρώνεις γιατί μπορεί να κάνω με αυτό την δόση μου. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το σπάσεις, ακόμα κι αν έχει επιληφθεί η αστυνομία. Άρα δεν αρκεί μόνο ο ρόλος της αστυνομίας, δεν αρκεί μόνο το κομμάτι της πρόληψης της οικογένειας, είναι και η κοινωνία. Ακούσατε τα πρότυπα με τα γκάλο που κάναμε, που είναι καθοριστικά. Ήθελα να διότι καταλύσω. Σου λέει ότι τα social τι προκαλούν. Ζήνα, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι πολύ ωραία τα ακούσαμε στα γκάλο, απλά σε καμία περίπτωση τα social media δεν ευθύνονται αποκλειστικά. Τα social media είναι το όχημα. Είναι η βιτρίνα. Είναι προφανώς, το όχημα. Έτσι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα έμφυλα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από το φύλο και τη σεξουαλική. Θέλεις να σου πω λίγο κάτι και να σε προκαλέσω. Ναι. Θεωρώ ότι ο σύγχρονος μας τροπός είναι τα social media. Εγώ να σου πω ποιος είναι ο σύγχρονος μας τροπός. Μαμά συμφωνεί μαζί μου. Ναι, εκεί πολύ γίνεται πολύ σωστά. Είναι η προώθηση, αλλά η κουλτούρα του βιασμού υπάρχει. Όταν βλέπεις ότι κυκλοφορούν αποκριάτικες στολές για 5χρονα και 6χρονα και είναι σεξουαλικού αντικειμένου, άρα υπάρχει μια νοοτροπία στην κοινωνία που προωθείται μέσα από τα social media. Ναι, απλώς όταν εμένα, το παιδί μου, βγαίνει στα social και είναι έξω η κοιλιά,
Έξω από εδώ και κάτω. Έξω, έξω, έξω. Ποιος φταίει. Όμως το παιδί έχει μεγαλώσει σε αυτή την κοινωνία που βλέπει αυτά τα πρότυπα και τα ευνοεί. Αν βάλεις Netflix, βλέπεις εφηβικές. Όχι, να βάλεις όρια στην κοινωνία. Να μην έχεις ένα παιδί. Τώρα αυτή η μάνα εκεί που μας βλέπει. Αμπράβο, τι να κάνει η μάνα. Βλέπεις το παιδί της όλα αυτά. Το τσιγάρο που παίρνει, τα λεφτά που εμφανίζει. Κραυγή, η μάνα δεν μπορεί να κάνει κάτι, όμως το ΕΣΟΥΡΟΥ θα μπορούσε να έκανε, ας πούμε. Ή οι πλατφόρμες το να μην αφήνουν 13χρονα να γυμνάζονται. Άρα είναι αυτό που λέει η για τα social media, λοιπόν. Η ευθύνη ξεκινάει θέλω να από επέμβω, παρακαλώ. Βεβαίως, Μαρία μου και αμέσως μετά ο κύριος Φακιανάκης. Βεβαίως, Μαρία μου, να σου δώσω το λόγο. Προερχόμαστε. Η οικογένειά μου είναι μια αξιοπρεπέστατη οικογένεια. Μας έχουν μεγαλώσει με τους καλύτερους τρόπους να είμαστε ευγενικοί, να σεβόμαστε. Έτσι λοιπόν και εγώ μεγάλωσα το δικό μου παιδί που χώρισα όταν ήταν 3 ετών. Εγώ και το παιδί μου ήμασταν ένα. Μέχρι και τον Σεπτέμβριο ήμασταν μαζί. Από το Σεπτέμβριο και μετά το παιδί άρχισε να αλλάζει. Και δεν θέλω να κατηγορώ τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι δεν φταίω. Είμαι από πάνω της. Θέλω βοήθεια. Πώς μπορώ να βρω με ποιους επικοινωνεί. Ποιοι είναι αυτοί αυτό που την ευρίσκουν. Ναι. Γύρω μου. Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολο είναι αυτό. Από πότε έχει social media η κόρη σας? Αν... Από, πότε, από ποια το ηλικία το έχει? Από την 6η Δημοτικού. Δηλαδή τώρα... είχε Facebook. Είναι προβληματικό. Όχι Facebook. Καθόλου. Όχι, να μην σας προβληματίζει, κυρία, γιατί όλα τα παιδιά έχουν κινητά από την 9 ετών είναι στο Instagram όλα αυτή τη στιγμή. Όλα, ναι. Κάνει ένα γκάλο στα σχολεία 9 και 10. Δεν χρειάζεται να κάνουμε γκάλο, τα βλέπουμε. Άρα αυτή τη στιγμή. Είναι υγιές. Κύριε Σφακιανάκη. Α, δεν είναι υγιές. Πώς μπορεί να σώσει όμως λοιπόν, το παιδί? Το πρώτο πράγμα είναι ότι υπάρχει νομοθεσία πλαίσιο στο GDPR που απαγορεύει τα 13χρονα, τα 12χρονα, τα 9χρονα να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Τα απαγορεύει. Ποιος επιβλέπει τον νόμο? Κανείς. Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά πρέπει να βγει ένας άλλος νόμος να εφαρμοστούν οι νόμοι. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου. Υπάρχουν όλοι οι νόμοι, υπάρχουν όλα τα πλαίσια. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Όλοι τι κάνουν, να περάσει η επόμενη μέρα. Αν γίνει αυτό, θα σωθούν πολλά παιδιά, πολλά κορίτσια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου πρέπει όχι στην Ελλάδα, η Γενική Αρχή που είναι στην Ευρώπη, να λάβει μέτρα. Ο νόμος ορίζει ρητά. Πρέπει ο πάροχος, δηλαδή η Meta, η Facebook, να κόψει το 13χρονο και το 12χρονο και το 11χρονο. Πώς θα το κόψει? Μα δεν να βρει τρόπο να το κόψει. Έχει ευθύνες ηλικίες. Έχει ευθύνες. Η κάθε εταιρεία. Ναι, αλλά πρέπει να ταυτότητα. Πώς σου ζητάνε? Υπάρχει τρόπος να το κόψει. Υπάρχει τρόπος. Ταυτότητα. Και ταυτότητα και άλλα πράγματα. Ταυτοποίηση. Να ευχαριστήσω τη Μαρία. Θα επανέλθουμε με τη Μαρία και τον Γιώργο Σόμπολο, γιατί έχουμε πει κάποια πράγματα. Να πω κάτι στον αέρα. Βεβαίως. Για να μην χαθεί το παιδί και αύριο έχουμε άλλα. Σε τέτοια πράγματα. Η κυρία αύριο να με πάρει ένα τηλέφωνο να τη υποδείξω τον τρόπο πώς θα σώσει το παιδί της. Βεβαίως. Off the record. Το ξέρει και η Κέλλη, μιλούν μαζί και το CSI.